Η μέρα εκλογών ήταν η σημερινή για το Σύλλογο Δασκάλων του Νομού Μαγνησίας. Από το πρωί έγινε η εκλογοπολογιστική συνέλευση στο εργατικό κέντρο του Βόλου, ενώ στη μία το μεσημέρι άνοιξαν οι κάλπες στο σχολικό συγκρότημα των 3ου και 20ου Δημοτικών Σχολείων. 5 συνδυασμοί έλαβαν μέρος στις σημερινές εκλογές, από τις οποίες προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και οι αντιπρόσωποι στο συνέδριο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Σήμερα ψηφίζουμε για νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την επόμενη διετία και θα εκλέξουμε και τους αντιπροσώπους οι οποίοι θα πάνε στο συνέδριο των Αθηνών 22 με 26 Ιουνίου για να μεταφέρουν προτάσεις των γενικών συνελεύσεων σχετικά με ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, τις κτηριακές υποδομές, τη διετή προσχολική αγωγή, την ειδική αγωγή και την αύξηση δαπανών για την παιδεία. Παίρνονται σήμερα στη γενική μας συνέλευση συγκεκριμένες αποφάσεις οι οποίες θα μεταφερθούν στο συνέδριο των Αθηνών. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι σε μια δύσκολη περίοδο που βιώνουν και οι εκπαιδευτικοί και οι σχολικές μονάδες ως προς την ποιότητά της, χρειάζεται αφύπνιση από όλους τους εκπαιδευτικούς, συμμετοχή, σύνθεση απόψεων και κοινός αγώνας, κοινή δράση για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την αντικοινωνική, αντιεκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόζει το Υπουργείο Παιδείας. Κορυφαίο ζήτημα για τη νέα διοίκηση του Συλλόγου Δασκάλων Μαγνησίας είναι το κτηριακό της προσχολικής εκπαίδευσης, δηλαδή των νηπιαγωγείων, όπου η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Έχουμε σοβαρά προβλήματα σε κτηριακές υποδομές στο νομό μας. Το έχουμε αναδείξει αρκετές φορές. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι στον προϋπολογισμό του 2018 δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ για σχολική στέγη. Θα πρέπει μέσα από προγράμματα επενδύσεων, μέσα από εθνικούς πόρους, μέσα από προγράμματα ευρωπαϊκά, να χτίσουμε νέες σχολικές μονάδες, σύγχρονες, έτσι ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν επιτέλους και στο νομό μας μια σύγχρονη ποιοτική δημόσια δωρεάν εκπαίδευση. Ο απερχόμενος πρόεδρος του Τοπικού Συλλόγου Δασκάλων διεκδίκησε σήμερα την επανεκλογή του για 19η φορά. Ό,τι πετύχαμε και ό,τι πετυχαίνουμε, το πετυχαίνουμε όλοι μαζί. Έχουμε βρει κοινό τόπο συνεννόησης, έτσι ώστε να βρούμε την κοινή συνισταμένη για την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων που έχει η εκπαίδευση και ο εκπαιδευτικός. Όλες και όλοι μαζί μεγιστοποιούμε ό,τι μας ενώνει και ελαχιστοποιούμε ό,τι μας χωρίζει. Μόνο έτσι θα πάμε την παιδεία ένα βήμα πιο μπροστά.